ωραία. Ξεκινάμε. Πρέπει να πατήσω να ανοίξω. Ναι. Λοιπόν, παίρνοντας τη σκυτάλη από το προηγούμενο πολύ ενδιαφέρον πάνελ με τους αξιόλογους φίλους συγγραφέα και διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με αρμοδιότητα την έρευνα και την καινοτομία, τον Μιχάλη Τοντρίτσα και τον Υφυπουργό, ερχόμαστε λοιπόν τώρα σε κάτι πιο διαφορετικό, αλλά εξαιρετικά σημαντικό στον κρίκο του οικοσυστήματος που ενισχύει και υποστηρίζει την καινοτομία. Επιλέξαμε λοιπόν με την Αντιγόνη να βάλουμε μία ενότητα η οποία να έχει τον τίτλο «Why Equity Matters» και θα δείτε ακριβώς στη συνέχεια γιατί το λέμε αυτό. Άρα, ξεκινώντας λοιπόν... Να πούμε, Πρόεδρε, διακόπτω με το που ξεκινάμε, πόσο ωραίο είναι να βρίσκεσαι με ανθρώπους που δρούν συμπληρωματικά και υποστηρικτικά. Έχοντας περάσει τόσα χρόνια σε αυτό το χώρο, είναι η πρώτη φορά που πραγματικά αυτά τα αστέρια είναι ευθυγραμμισμένα. Έχουμε παντού φίλους, συμμάχους, πηγαίνουμε όλοι μαζί και γι' αυτό υπάρχει έτσι αποτέλεσμα. Έτσι, και θα το τονίσουμε και θα το αναπτύξουμε αυτό που λέει η Αντιγόνη αμέσως μετά. Αλλά να πούμε, ας κάνουμε αυτή την απλοϊκή ερώτηση. Γιατί μας ενδιαφέρουν τα ίδια κεφάλαια? Γιατί μας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι της χρηματοδότησης? Η πρώτη σαφής και απλοϊκή απάντηση από χρηματοοικονομικής πλευράς είναι ότι όταν μία εταιρεία βελτιώνει τα ίδια της κεφάλαια, δηλαδή το πάνω μέρος του παθητικού στον ισολογισμό της, δημιουργούνται άμεσα οι προϋποθέσεις για να μοχλεύσει το κάτω μέρος του παθητικού, δηλαδή να έχει καλύτερη πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό, καλύτερη πρόσβαση σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία κλπ. Όμως αυτό το προβοκατόρικο ερώτημα που κάνουμε εδώ έχει την εξής σημασία. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, θα πούμε και για την ευθυγράμμιση που λέει η Αντιγόνη, βρίσκεται σε μία μοναδική ιστορική συγκυρία. Έχει να λάβει τα επόμενα 5 με 7 χρόνια 80 δισεκατομμύρια ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους, ΕΣΠΑ, το πούμε αυτό, και Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του σχεδίου Ελλάδα 2.0. Για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν αυτοί οι πόροι... Συγγνώμη, γιατί δεν με προχωράει. Λοιπόν, για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν και όχι να απορροφηθούν αυτοί οι πόροι, χρειάζεται ιδιωτική χρηματοδότηση, χρειάζεται equity, χρειάζονται ίδια κεφάλαια. Δεν μπορείς να πάρεις ΕΣΠΑ αν δεν βγάλεις εγγυητική επιστολή. Πώς θα τη βγάλεις την εγγυητική? Ή με cash collateral ή θα πρέπει να έχεις ένα ισχυρό ισολογισμό. Άρα θέλει equity. Άρα λοιπόν, θα δείτε γιατί το υπερτονίζω το equity. Εγώ το μόνο που θέλω να πω σε αυτό το σημείο, Αντιγόνη, είναι ότι για τη χώρα μας είναι μεγάλη πρόκληση και μοναδική ιστορική ευκαιρία να βάλουμε όλη πλάτη για να αξιοποιηθούν αυτά τα χρήματα για τις επόμενες γενιές. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο καταλήγουμε είναι το κλειδί για να ξεκλειδώσουμε πολλά πράγματα, βρίσκεται στο κομμάτι των ιδίων κεφαλαίων. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Εδώ λοιπόν, αυτό που ξεκίνησε να λέει η Αντιγόνη και θα συνεχίσει, είναι ότι σήμερα στην Ελλάδα, χωρίς να ευλογούμε τα γένια μας, αλλά καταγράφουμε μία απτή πραγματικότητα, είναι ότι όλα αυτά... Όλα αυτά. Είναι το equity, το εργαλείο, είναι νομίζω το δυσκολότερο να υλοποιηθεί. Και γι' αυτό βρισκόμαστε σήμερα σε μια χρονική συγκυρία που πραγματικά υπάρχουν τα σωστά συστατικά, στη σωστή ποσότητα, υπάρχουν τα χρήματα, υπάρχουν στρατηγικές συνεργασίες, υπάρχει στήριξη από την πολιτεία, υπάρχει ένα στρατηγικό πλάνο το οποίο βγάζει νόημα, έχει οριμάσει αγορά και από την πλευρά των επιχειρήσεων και των ερευνητών και των επενδυτών και των διαχειριστών, που είναι και αυτό κομβικό στοιχείο σε αυτή την αλυσίδα της ανάπτυξης.
Έχουμε καλά, είχαμε την ευκαιρία να έχουμε καλές εξόδους, δηλαδή επιτυχίες που ακούστηκαν πολύ, οπότε η επιτυχία φέρνει επιτυχία. Άρα, τι μένει να κάνουμε τώρα, να συντηρήσουμε και να αναπτύξουμε περαιτέρω αυτή ακριβώς την κατάσταση. Ναι, δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα momentum στη χώρα. Εμείς έχουμε, όπως θα σας δείξουμε σε λίγο, την ισχυρή δύναμη κρούσης και πυρός να υποστηρίξουμε πρωτοβουλίες που τα Υπουργεία και ειδικά το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μελετά, καταγράφει και προωθεί. Άρα λοιπόν η καινοτομία και η ψηφιοποίηση παραμένουν μια μεγάλη προτεραιότητα, γιατί αυτές είναι και είναι και ο μοχλός και τα key drivers, ας πούμε, για να προχωρήσουμε σε μια δυναμική οικονομία, η οποία δυναμική οικονομία προφανώς ωφελεί και το σύνολο της κοινωνίας. Πάμε και, λοιπόν. Και δεν είναι αυτοσκοπός οι μονόκεροι, γιατί το λέμε και το ξαναλέμε, είναι μια καινούργια, ένας καινούργιος όρος, είναι της μόδας, το λέμε. Προσωπική μου άποψη, θα προτιμούσα να είχαμε πολλούς unicorns, παρά unicorns και να έχουμε μια οικονομία που είναι πλούσια σε καλές επιχειρήσεις. Ας μην έχουμε unicorns. Ακριβώς. Προκύπτουν έτσι κι αλλιώς. Και εμείς λέμε και έχουμε δουλέψει πολύ συστηματικά και σκληρά, θα πω γι' αυτό, ότι η ΕΑΤΕ, η Hellenic Development Bank of Investments, το bank είναι παραπλανητικό, δεν είμαστε bank, είμαστε sovereign fund of funds, σας το πει τώρα η Αντιγόνη, έτσι. Παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, είμαστε κεντρικός καταλήτης σε αυτό το σημείο. Είμαστε κεντρικός, η βασική μας δραστηριότητα είναι να διαχειριζόμαστε ευρωπαϊκά και δημόσια χρήματα και να τα προκυρήσουμε, να τα βγάζουμε στην αγορά μέσω συγκεκριμένων προσκλήσεων. Δηλαδή, βασικά, η βασική μας δραστηριότητα είναι να καλούμε διαχειριστές που θέλουν να στήσουν επενδυτικά σχήματα με τη συμμετοχή και ιδιωτών επενδυτών και να επενδύουν κατά κύριο λόγο σε ελληνικές επιχειρήσεις. Αυτές μπορεί να ξεκινούν από το επίπεδο του pre-seed, seed, startup και να πηγαίνουν μέχρι και σε όριμες επιχειρήσεις. Είναι ένα εξειδικευμένο χρηματοδοτικό εργαλείο, η equity ή quasi-equity συμμετοχές, και προσπαθούμε να καλύψουμε όλους τους κλάδους και όλα τα στάδια ανάπτυξης μιας επιχείρησης. Αυτό να πω, και θα συνεχίσει η Αντιγόνη σε αυτό, ότι δεν έχει ξεκινήσει από παρθενογένεση, αν επιτρέπετε η έκφραση. Αυτό είναι απότοκο μια συστηματικής προσπάθειας υπέρ 20 ετούς. Δηλαδή, ξεκίνησε από το ΤΑΝΕΟ. Ξεκίνησε το ΤΑΝΕΟ το 2000. Το ΤΑΝΕΟ από μόνο το έχω να σας πω ότι είναι πραγματικά ο ορισμός της καινοτομίας. Ό,τι καλό έχει καινοτομία το έχει το ΤΑΝΕΟ, ό,τι κακό και δυσκολία έχει καινοτομία πάλι το αντιμετώπισε το ΤΑΝΕΟ. Ήταν μπροστά από την εποχή του, ήταν καινοτόμα δομή, πολύ έξυπνη στρατηγική από πίσω, πρώιμο όμως για την εποχή του, που σημαίνει ότι του πήρε λίγο περισσότερο χρόνο. Τώρα όμως είναι σε μια καταπληκτική κατάσταση με τη βοήθεια των ανθρώπων πάντα που το πλαισιώνουν και είμαστε στη θέση να διαχειριζόμαστε αρκετά χρήματα. Θα τα πούμε σε λίγο. Θα τα πούμε σε λίγο. Αλλά το θέμα είναι ότι ξεκίνησε το ΤΑΝΕΟ με 100 εκατομμύρια, σκεφτείτε. Θέλω να αφήσουμε λίγο τα νούμερα στο μυαλό μας. Μετά ήρθε το Τζέρεμι με 70 εκατομμύρια και μετά ήρθε, εννοώ πάντα τη δημόσια συμμετοχή, και μετά ήρθε και το Equifund πριν από 4-5 χρόνια με άλλα 200 εκατομμύρια, έτσι, για να υποστηρίξουν αυτό το οικοσύστημα κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών και επιχειρηματικού ρίσκου. Άρα, σήμερα... Τι κάνουμε, προσπαθούμε να αναπτύξουμε την αγορά. Προσέξτε τώρα, το καλό ποιο είναι, ότι λέμε υπάρχει αρχή, μέση, δεν έχουμε δει το τέλος ακόμα. Η Αντιγόνη ήταν από τα ιδρυτικά άτομα που στελέχωσαν το ΤΑΝΕΟ και έχει όλη τη θεσμική μνήμη, η οποία μεταλαμπαδεύεται τώρα από το επίπεδο της διοίκησης στα υπόλοιπα στελέχη και την ομάδα που έχουμε στο ΤΑΝΕΟ, στην ΕΑΤΕ, η οποία τρέχει μπροστά, τρέχει άμαξα μπροστά από τα άλογα τώρα. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτό το καλό σημείο, αν μου επιτρέπετε. Λοιπόν, άρα αυτή τη στιγμή εμείς ακολουθούμε, και θα το δείτε και στη συνέχεια γιατί το λέμε, τις διεθνείς καλές πρακτικές. Δεν υπάρχει, αν μου επιτρέπετε να το πω, μπορεί να είναι αδόκιμη έκφραση, καμία ελληνικούρα, δηλαδή κανένα ελληνικό κομματάκι,
ό,τι γίνεται στο διεθνές επίπεδο για την αξιολόγηση, ισχυροποίηση και ενίσχυση του οικοσυστήματος αυτού, ακριβώς τα ίδια norms ακολουθούμε και εμείς στην ΕΑΤΕ, τα οποία τα βρήκαμε βέβαια σαν καλή πρακτική από το ΤΑΝΕΟ, έτσι. Λοιπόν, να προχωρήσουμε και να πούμε... Ποια είναι τα βασικά μας μότος, έτσι. Ναι, είναι ναι. Το We Invest for Growth, Financing Innovation. Δηλαδή, χρηματοδοτούμε την κοινοτομία, έτσι, και στηρίζουμε την επενδύουμε στην ανάπτυξη. Εδώ θα πω κάτι που κάνει εντύπωση. Και ξαναγυρνάω λίγο στην ιστορία, ότι το 2007 αναγκαστήκαμε να αφαιρέσουμε την προϋπόθεση της καινοτομίας από το επενδυτικό μας πλάνο. Γιατί δεν ήταν η αγορά έτοιμη. Δηλαδή, οι διαχειριστές δεν βρίσκανε καινοτόμες σύμφωνα με τον ορισμό επιχειρήσεις για να επενδύσουν. Το λέω αυτό και κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί πόσο επίκαιρη είναι η καινοτομία σήμερα και πόσο τότε δεν υπήρχε, παρότι εμείς σπρώχναμε. Αυτό θέλω να βάλω ένα αστεράκι. Και να αναφέρω έτσι ενδεικτικά 2-3 έτσι πολύ εμβληματικές επενδύσεις που γίνανε από τα πρώτα φάντου στα ΝΕΟ, που είναι η Μαστίχα Χίο, ένας αγροτικός συνεταιρισμός έγινε μεγάλη εταιρεία, ο Κρόκος Κοζάνης, ο Σπιτόγατος, η Foodlink, η Advent από την Πάτρα, η Μαστίχα και ο Κρόκος είναι εμβληματικά, γιατί ήταν καινοτόμες δράσεις για την εποχή τους, χωρίς να υπάρχει καινοτομία. Ήταν στην παραγωγή, ήταν στο προϊόν, στη συσκευασία και ούτω καθεξής. Τα λέω αυτά γιατί θέλω να τιμάμε έτσι και από πού ξεκινήσαμε και ποια ήταν η ιστορία του οργανισμού αυτού. Και τώρα γίνονται σήμερα. Και τα τελευταία exits, ας πούμε, από τα παλιά funds του ΤΑΝΕΟ, που είναι και στο κομμάτι της τεχνολογίας, καλές, εισηγμένες εταιρείες, οι οποίες στον καιρό της κρίσης, βέβαια, της χρηματοοικονομικής, είχαν χαμηλώσει πάρα πολύ αξίες. Τώρα έχουμε κερδίσει πολλά χρήματα και επιστρέφουμε τα χρήματα στο δημόσιο. Performance in access, έτσι για να λέμε και ονόματα. Ναι. Άρα, λοιπόν, τι γίνεται, πού βρισκόμαστε σήμερα. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που παίρνει η κυβέρνηση από το α, δηλαδή από το very, από το ideation stage μέχρι το ω, δηλαδή μέχρι το πολύ όριμο, το growth, 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ. 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ under management είναι πρωτοφανές νούμερο, αν σκεφτούμε ότι τα προηγούμενα 20 χρόνια, όπως σας είπα, 100 το ΤΑΝΕΟ, 70 το Τζέρεμι και 200 το Equifund, που δεν έχει κλείσει ακόμα, καταλαβαίνετε τώρα τι προοπτική υπάρχει για το μέλλον. Άρα έχουμε λύσει ένα μεγάλο μπελά στο κεφάλι μας, που είναι η έλλειψη χρηματικών πόρων από την πλευρά του πιο δύσκολου κομματιού, που είναι το equity. Το πιο εύκολο, ας το πούμε έτσι, είναι πιο εύκολο να βρεις πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, πολύ δύσκολο είναι να βρεις από την πλευρά του equity. Και το σημαντικότερο, πολλά χρήματα χωρίς πίεση και προθεσμία. Πάμε λοιπόν να πούμε και την καινοτομία μας εδώ. Πες την καινοτομία μας ποια είναι. Η καινοτομία είναι ότι καταφέραμε να πάρουμε αυτά τα χρήματα, να διαχειριστούμε αυτά τα χρήματα για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου μέσα από ξεκάθαρες προσκλήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι και ευέλικτες, γιατί αν δούμε ότι μετά από 6 μήνες κάποιο πρόγραμμα δεν ανταποκρίνεται σε ανάγκες αγοράς όπως αυτές προκύπτουν, μπορούμε να το αναμορφώσουμε. Χωρίς προθεσμία υποβολής. Δηλαδή, εμάς το KPI δεν είναι ο ρυθμός της απορρόφησης. Είναι πολύ λάθος λέξη. Εμείς θέλουμε να είμαστε εκεί, ανθεκτικοί, έτσι με μεγάλη αντοχή και με διαθεσιμότητα κεφαλαίων. Οποτεδήποτε υπάρχει η επενδυτική ευκαιρία και ο κατάλληλος διαχειριστής που θέλει να έρθει μαζί με τους ιδιώτες και να στήσει ένα fund, να είμαστε εκεί. Είτε είναι ντόπιος, Έλληνας, είτε είναι κάποια συνεργασία με ξένους διαχειριστές από την Ευρώπη, από το εξωτερικό, πρέπει να είμαστε εκεί διαθέσιμοι και πάντα σε θέση να συνεπενδύουμε σε καλές επενδυτικές προτάσεις. Άρα αυτή ήταν η μεγάλη καινοτομία, ότι καταφέραμε να μην έχουμε προθεσμία, λήξη προθεσμίας υποβολής. Όταν τελειώσουν τα χρήματα, αν τελειώσουν, θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα ζητήσουμε νέα από την πολιτεία, αν υπάρχει ανάγκη. Ή θα επιστραφούν ή θα διαχειριστούμε τις επιστροφές. Είναι αρκετά τα χρήματα αυτά. Αν μπαίνανε στην αγορά βία, θα δημιουργούσαν μεγάλη αναταραχή. Έτσι. Συζητώντας με τον κύριο Πρωθυπουργό κάποια στιγμή, στην αρχή που είχαμε το άγχος
Γιατί μας πιέζανε και οι υποψήφοι fan managers. Υπάρχουν λεφτά, θα προλάβουμε να κάνουμε αίτηση. Θα σας δείξουμε που βρισκόμαστε για να δείτε ότι όλα αυτά είναι κάποιες αγωνίες και κάποια ερωτήματα τα οποία ήταν, είναι εκτός συζητήσεως. Και του είχαμε πει, κύριε Πρωθυπουργέ, αν τελειώσουν τα χρήματα... Κυρία και κύριε, αν τελειώσουν τα χρήματα, σημαίνει ότι έχουμε απογειωθεί και θα φέρουμε πολύ περισσότερα χρήματα. Έτσι. Λοιπόν, άρα εμείς τι κάναμε τώρα, να πούμε, τα 1,5 δις είναι από το, ταμείο, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Είμαστε, και εδώ το λέω γιατί η χώρα μας έχει κάνει βήματα μπροστά, είμαστε η πρώτη equity platform instrument σε ευρωπαϊκό επίπεδο που εγκρίθηκε από το RRF, άλλα 500 εκατομμύρια, όπου εκεί βγάζουμε προγράμματα, ας πούμε το Equifund 2, Series A δηλαδή, γιατί τι προσέχουμε με την Αντιγόνη, να είμαστε, να παρακολουθούμε την αγορά, να ακούμε τους ενδιαφερόμενους fund managers και να μην υπάρξει funding gap, δηλαδή να μην υπάρξει κενό, κάνει κοιλιά το σύστημα να νιώθει την ασφάλεια ότι είμαστε ο αξιόπιστος συνομιλητής του, και θα το δείτε και πιο μετά που θέλουμε να το κάνουμε εμφατικά αυτό, συν το γεγονός βέβαια ότι μας έχει εμπιστευτεί το δημόσιο να διαχειριστούμε για λογαριασμό του και τη συμμετοχή τα 93 εκατομμύρια, 2,093 είναι για την, αξία, για την ακρίβεια του under management, στο Festos 5G Fund. Ωραία. Πάμε λοιπόν εδώ για να πούμε πού βρισκόμαστε σήμερα. Επειδή ακολουθούμε μία διαδικασία, αν θες, Άντα, ναι, να πεις δύο... Ανοίγοντας πριν 2 χρόνια περίπου τις προσκλήσεις αυτές, 2,5, να πω λίγο ότι για 10 χρόνια υπήρχαν 11 fund managers στην αγορά, μετά μπήκαν άλλοι 4 από το Jeremy, αν δεν κάνω λάθος, και άλλοι 9 από το Equifund. Φανταστείτε λίγο τα νούμερα. Άρα, και εμείς περιμέναμε να δούμε ποια θα είναι η ζήτηση από την πλευρά της αγοράς. Έχουμε δεχτεί μέχρι τώρα κοντεύουμε τις 100 επενδυτικές προτάσεις που έχουμε αξιολογήσει. Αυτές ακολουθούν μια διαδικασία αξιολόγησης, που είναι τα τυπικά, η τυπική αξιολόγηση, το pro-screening, να το πούμε έτσι, και μετά τον ενδελεχή έλεγχο. Και μετά, εφόσον έχουν εγκριθεί, θα πρέπει να φέρουν και τα ειδικοτικά χρήματα, να γίνει η διαπραγμάτευση στους νομικούς όρους και να στηθεί το fund. Έχουμε πολύ καλή ζήτηση, καλής ποιότητας επενδυτικές προτάσεις. Είναι δύσκολο να στήσει κάποιο fund, γιατί η προσέλκυση των ιδιωτικών κεφαλαίων είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ακόμα και η προσέλκυση του deal flow είναι δύσκολη, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Εν πάση περιπτώσει, τα τελευταία λοιπόν 2,5 χρόνια έχουμε συμμετάσχει, έχουμε δεσμευτεί, έχουν στηθεί 13 καινούργια funds και στην διαδικασία αξιολόγηση υπάρχουν σε διάφορα στάδια αρκετές σημαντικός αριθμός προτάσεων, οι οποίες εξελίσσονται και θα βγουν στην πορεία. Ακριβώς. Άρα λοιπόν έχουμε τα 13 Venture Capital και Private Equity Fund. Από όλα τα προγράμματα. Από όλα τα προγράμματα και από όλα τα mandates. Τα mandates, δηλαδή από το Very Early Stage μέχρι το Growth. Τα funds αυτά, εμείς επενδύουμε στα funds. Επενδύουμε, δεν δίνουμε grants, άρα είμαστε επενδυτές για λογαριασμό του δημοσίου, για να μπορέσει το δημόσιο να βγάλει χρήματα τα οποία να τα ξαναεπενδύσει σε τέτοιες δράσεις. Έτσι, άρα ο ρόλος μας είναι εμείς να διαχειριζόμαστε τα χρήματα του δημοσίου, να τα επενδύουμε σε funds τα οποία πρόκειται να ιδρυθούν, αφού έχουμε κάνει ενδελεχή αξιολόγηση της διαχειριστικής ομάδας, και τα χρήματα αυτά μαζί με τα ιδιωτικά που είπε η Αντιγόνη, που είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να κουμπώσουν αυτά και να ιδρυθούν τα funds, να διαχειριστούν αμιγώς με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, και γι' αυτό εμείς δεν μπαίνουμε καν στην λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Έτσι. Κανένας επενδυτής. Κανένας. Άρα, εμείς έχουμε στα 13 αυτά funds δεσμεύσει για λογαριασμό από τα προγράμματα του Δημοσίου 333,5 εκατομμύρια, και οι fund managers αυτοί έχουν φέρει άλλα 550 εκατομμύρια από τον ιδιωτικό τομέα. Άρα έχουμε, διαχειρίζονται αυτοί οι 13, 900 εκατομμύρια under management έχουν στα funds που έχουν ιδρυθεί μέχρι τώρα και σε άλλα που πολύ γρήγορα θα ανακοινώσουμε. Το σημαντικό βέβαια εδώ πέρα από τα χρήματα είναι ότι οι περισσότερες διαχειριστικές ομάδες είναι first time teams που λέμε. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο και να αξιολογηθούν αλλά και να έρθουν κοντά. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα στο οποίο πρέπει να επενδύσουμε ακόμα παραπάνω, γιατί πρέπει να αναπτυχθεί, να αυξηθεί ο αριθμός των διαχειριστών
τόσο σε αριθμό, αλλά και η κατανομή και γεωγραφικά, έχω να τονίσω. Και εδώ να πω ότι από τα 13, τα δύο φανς έχουν έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ναι, έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο το θέλουμε πάρα πολύ. Δηλαδή, η περιφερειακή διάσταση, δηλαδή να αισθάνεται όλη η αλυσίδα της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και του επιχειρήν, ότι μπορεί να έχει και τοπική, παρότι το χρήμα δεν έχει τόπο, ας πούμε, δεν έχει ούτε χρώμα, να το πω έτσι, αλλά είναι πιο καλό να υπάρχει μία παρουσία και σε τοπικό επίπεδο, δίνει μία άλλη διάσταση, το βλέπει ο κόσμος και η επιχειρηματικότητα διαφορετικά. Να πούμε ότι εμείς θέλουμε και τα experience teams, δηλαδή όλοι αυτοί που θα τελειώσουν με επιτυχία το επενδυτικό τους πρόγραμμα από το Equifund ή άλλα, εμείς το ζητάμε, διότι θέλουμε να συνεχίσουν και να επενδύσουμε πάλι σε αυτή την εμπειρία την οποία έχουν αποκτήσει. Μέχρι σήμερα, με στοιχεία του Ιουνίου έχουμε βάλει εδώ, έχουν επενδύσει σε 39 εταιρείες, αυτά τα 13 funds, και έπεται συνέχεια, δηλαδή επενδύουν συνέχεια, δεν είναι... Εντάξει. Προσπαθούμε να επιβάλλουμε αυτή την εταιρική διακυβέρνηση και στα funds, καλές πρακτικές, παίρνουμε δεδομένα και από τους συναδέλφους μας στο εξωτερικό και προσπαθούμε γενικώς να διεθνοποιήσουμε αυτό το σύστημα των διαχειριστών και των funds στην Ελλάδα. Πολύ θα ήθελα να σας πω ότι και από τα 13 funds στα 3 θα διαχειρίζονται γυναίκες, δεν μπορώ να το πω. Ναι. Αλλά σπρώχνουμε όσο γίνεται και υποστηρίζουμε και τη συμμετοχή των γυναικών, χωρίς να είναι αυτός σκοπός, έτσι, σε καμία περίπτωση. Αλλά επειδή υπάρχει και μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για να κοινοτοποιήσουμε και περισσότερες γυναίκες να μπουν μέσα, γιατί μιλάνε με τις γυναίκες ίσως πιο άλλη γλώσσα, δεν ξέρω, μεγαλύτερη ταχύτητα. Υπάρχει στην συμπληρωματικότητα στην επικοινωνία και διαφορετικά skills. Ναι, και, έτσι, και τι κάνουμε, με το παράδειγμα το δικό μας, προσπαθούμε να εμπνεύσουμε, βεβαίως. Γιατί ο καλός μας κύριος πρόεδρος εδώ, ο κύριος Λαμπρόπουλος, έχει δεχτεί να έχουμε στην εταιρεία γύρω στο 75% γυναίκες. Έχω τη χαρά και την τιμή. Παρότι στο Πανεπιστήμιο έχω 95% γυναίκες. 90, δεν ξέρω τι, βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, πάντως το έχουμε κάνει πράξη και στην εταιρεία μας έχουμε η Αντιγόνη CEO μας. Μας έκανε τη χαρά και την τιμή, θα το πούμε και θα το δούμε και πιο μετά, να έχουμε εκλέξει αντιπρόεδρό μας την Ιζαμπέλ Μπεμπεάρ, Senior Director από την BPI France. Άρα εκεί το Ελλάς Γαλλία Συμμαχία, εμείς το είδαμε σε πολύ ανύποπτη στιγμή και η Ιζαμπέλ, αν μπορώ να το πω, είναι η αντίστοιχη Αντιγόνη που ήταν του Τανεώ στην BPI, expert στο Venture πολύ Capital καλή, και καλή. Private Equity και μας βοηθάει πάρα πολύ. Και με την παρουσία της και με την εμπειρία της. Πάμε να το τρέξουμε, μας δώσαν τρία λεπτά. Τρία πολλά λεπτά, είπαμε. Καλά, ναι. Τα τρία. Λοιπόν, άρα αφού θέλουμε να συνεργασίες. Το τρέξουμε, καλά, τα ESG δεν το συζητάμε και τα sustainability κλπ. Χωρίς αυτά δεν δουλεύει το σύστημα. Αλλά αυτό που θέλουμε επίσης να τονίσουμε είναι ότι πρέπει, εμείς λέμε, έχουμε τα χρήματα, έχουμε την εμπειρία, έχουμε την τεχνογνωσία, βεβαίως βελτιωνόμαστε περισσότερο και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες να ανεβάσουμε το πύχη, πώς, κάνοντας διεθνείς συμμαχίες και βλέποντας τη διεθνή εικόνα, δημιουργώντας αξιόπιστα partnerships και ισχυρές επενδυτικές συμμαχίες, τόσο με ευρωπαϊκά, όσο και με διεθνείς οργανισμούς και κεφάλαια. Έτσι. Χωρίς δηλαδή, να ξεχνάμε και την επιχειρηματικότητα, γιατί κάνουμε και events και προσπάθειες για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Θα τα δούμε λίγο, θα τρέχω λίγο πιο άρα, γρήγορα. Η μία βασική συμμαχία που έχουμε πάρα πολύ ισχυρή είναι με την BPI France, το γαλλικό αναπτυξιακό οργανισμό, τη γαλλική αναπτυξιακή τράπεζα, έτσι. Και εκεί... Εκεί συμμετέχουμε και στο Scale Up Initiative, που είναι μια προσπάθεια ευρωπαϊκή να πέσουν περισσότερα χρήματα σε επενδύσεις σε εταιρείες που θέλουν να κάνουν το scaling up, έτσι ώστε να μην φεύγουν στην Ασία και στην Αμερική. Άρα, προσπαθούμε να τις κρατήσουμε στην Ήπειρο. Ίσως στην Ελλάδα μπορεί να μην είμαστε ακόμα εκεί, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθήσουμε, γιατί η Ευρώπη θεωρεί ότι έχει κάνει καλή δουλειά και νομίζω ότι έχει κάνει στο Seed Startup. Άρα, πάμε και ένα βήμα πιο μπροστά. Άρα, συνεργαζόμαστε με Γερμανούς, KfW, Γάλλους, Φιλανδούς και Δανούς,
σε ένα μεγάλο πρόγραμμα 3, κάτι δισεκατομμυρίων ευρώ για να επενδύουμε σε funds που θα επενδύουν στα scale-ups προκειμένου να μην στην Ευρώπη. Βεβαίως. Το επόμενο είναι ότι συζητάμε με το EIF, το έχει πει και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο κ. Τσακίρης, αρμόδιος για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ότι κοιτάμε τώρα να κάνουμε ένα συγκεκριμένο call για life sciences, που πιστεύουμε ότι θα έχει μεγάλο impact στην αγορά. Δεν το έχουμε καλύψει, ναι. Και βεβαίως, στο διεθνές επίπεδο, έχουμε δύο πολύ ισχυρά partnership agreements. Το ένα co-investment agreement με τη Mubadala Capital, το Sovereign Wealth Fund του Abu Dhabi, και το άλλο, 400 εκατομμύρια αυτό, για co-investments, και το άλλο με την ADQ, investment agreement, το άλλο Sovereign Wealth Fund του Abu Dhabi, 4 δις να επενδυθούν στην ελληνική οικονομία. Άρα σιγά σιγά και τα 2,1 υποδιαχείριση αρχίζουν και παίρνουν μια άλλη οντότητα, ναι, μια άλλη δυναμική και μια άλλη οπτική. Και έχουν γίνει επενδύσεις, έτσι δεν είναι λόγια, δεν είναι χαρτιά, έχουν δεν είναι γίνει εμβολιούς, επενδύσεις. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε πιέσει και έχουμε φροντίσει να μπουν και χρήματα σε ελληνικά funds, έχουν μπει ήδη. Για ποιο λόγο? Γιατί ο ξένος, μόλις μπουν τα χρήματα σε ελληνικά funds, παίρνει το λεγόμενο helicopter view της σχετικής αγοράς. Άρα, ο fund manager για να διαλέξει μια εταιρεία θα πάει να δει 50, 60, 100, 200, δεν ξέρω πόσο. Οπότε μετά υπάρχει και co-investment opportunity, άρα μοχλεύονται και παραπάνω λεφτά στην αγορά. Μιλάμε με το Bahrain, με τη Muntalakat και μιλάμε και με το PIF, με τη Σαουδική Αραβία. Τώρα, νομίζω ότι... Να πούμε για το Tech Tour, γιατί συνδέεται με την Beyond, είναι ας πούμε μια ευρωπαϊκή Beyond, να πούμε έτσι. Και κλείνουμε αυτό, ναι. Έτσι, να πούμε ότι με το Foresight, την ειδική γραμματεία μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, έχουμε κουνήσει μια πολύ ωραία μελέτη για το καινοτομία στην Ελλάδα 2035. Θα την παρουσιάσουμε αύριο. Θα πούμε ότι η βασική μας δουλειά είναι να στηρίζουμε επιχειρηματίες, αλλά διαχειριστές, που είναι η άμεσα δική μας counterpart, συνομιλητές. Εντάξει, και να πούμε κάτι που η Αντιγόνη λόγω σεμνότητας δεν το αναφέρει, ότι η Αντιγόνη προεδρεύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο του EFIN, που είναι το European Venture Fund Investors Network, yeah, που συμμετέχουν όλοι οι μεγάλοι επενδυτικοί οργανισμοί, η BPI France, η KfW Capital, άρα έχουμε και την πρόεδρο εδώ. Ναι, ναι, ευχαριστώ, παρούσα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, είμαστε στη διάθεσή σας, θα είμαστε και αύριο εδώ. Άρα, το closing statement είναι ανατροπές, δυσκολίες, προβλήματα, αβεβαιότητες κλπ. Οι προοπτικές για μας, όπως το βλέπουμε, είναι εξαιρετικά θετικές. Και το έργο που κάνετε και στη δική, στο Υπουργείο Ανάπτυξης βοηθάει πάρα πολύ να σπρώχνουμε και τις δικές μας δραστηριότητες και με τους συναδέλφους από την ΕΑΤ. Πραγματικά αισθάνομαι πάρα, ναι, πολύ χαρούμενη. Είναι και για ο Τάκης εδώ, ο Παπαγεωργίου, που είναι ο Διευθυντής Καινοτομίας της ΕΑΤ. Έχει τρέχει το InnoAgora, Innovation Loans κλπ. Τα άλλα εργαλεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Καλά.